και φίλοι, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Καλές γιορτές να έχουμε, καλά Χριστούγεννα. Μια δυσάρεστη είδηση στο θέμα το οποίο είχαμε αναφέρει προχθές για την υπόθεση του ιερέα και του οδηγού ταξί και την καταγγελία που έκανε τελευταίως για τις φερόμενες πράξεις του ιερέα. Χθες είχαμε μια δυσάρεστη εξέλιξη, καθώς όπως αναφέρουν πληροφορίες στην Εκκλησία Online, ο αυτοκινητιστής, ο 43χρονος αυτοκινητιστής, προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Τον βρήκανε στο σπίτι του, στην οδό, δεν θα αναφέρουμε εδώ τέλος πάντων, στο σπίτι του, στο κέντρο της Αθήνας, στο Καματερό, όπου εκεί προσπαθούσε με ένα αυτοσχέδιο, τέλος πάντων, τρόπο, μην πούμε λεπτομέρειες, να βάλει τέλος στη ζωή του μετά τις καταγγελίες που είχε κάνει για τον ιερέα. Αν θυμάστε καλά την υπόθεση αυτή της κακοποίησης, τέλος πάντων, που καταγγέλει ο 43χρονος από τον 57χρονο, να τονίσουμε, ιερέα, το έχει μάθει και η σύζυγος του οδηγού ταξί. Τέλος πάντων, τον βρήκε η σύζυγος, τον βρήκανε συγγενείς που ήταν μαζί εκείνη τη στιγμή, το μετέφεραν στον Ευαγγελισμό, όπου τελικά προλάβανε τα χειρότερα και τελικά ο άνθρωπος δέχεται πλέον ψυχολογικής υποστήριξης και μέχρι στιγμής είναι σε μια πιο ήρεμη κατάσταση. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, γιατί όπως σας είπα έχει πλέον κινηθεί και νομικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατά του γνωστού ιερέα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.